τα πολλά μυστικά γύρω από τους μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τη γύρανση, ξεκλειδώνει το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις μεγαλύτερες ηλικίες. Πρόκειται για ένα μηχανισμό που έχει να κάνει με μια διαδικασία που λέγεται πρωτεϊνοσύνθεση, δηλαδή τη διαδικασία με την οποία τα κύτταρα φτιάχνουν τις πρωτεΐνες τους. Αυτή η διαδικασία ρυθμίζεται επακριβώς από τα κύτταρα και όταν αυτή η ρύθμιση δεν γίνεται σωστά, έχουμε επιταχυμένη γύρανση των κυττάρων. Αυτό που βρήκαμε εμείς λοιπόν είναι ένας μηχανισμός που, επιτρέπει στο κύτταρο να περιορίζει την ποσότητα των πρωτεϊνών που συνθέτει και με αυτόν τον τρόπο να μπορεί να προστατεύεται από τη συσσόρευση τοξικών πρωτεϊνών, τοξικών συσσωματωμάτων. Ο περιορισμός της πρωτεϊνοσύνθεσης αυξάνει την αντεκτικότητά του στο στρες και επίσης επιμικρύνει το προσδόκιμο της ζωής του. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα νέο μηχανισμό ελέγχου της κυταρικής διαδικασίας σύνθεσης των πρωτεϊνών και της γύρανσης. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η πρωτεϊνοσύνθεση είναι στενά συνδεδεμένη με το ρυθμό με τον οποίο το κύτταρο γερνά. Η πρωτεϊνοσύνθεση είναι μια εξαιρετικά ενεργοβόρα διαδικασία η οποία καταναλώνει περίπου το 50% της ενέργειας που παράγεται από το κύτταρο. Συνεπώς, η ελάττωση της πρωτεϊνοσύνθεσης θα εξοικονομούσε πολύτιμη ενέργεια που θα είναι πλέον διαθέσιμη για άλλες κυταρικές διαδικασίες όπως επιδιόρθωση βλαβών, αυξάνοντας έτσι την επιβίωση. Η αποκάλυψη αυτού του μηχανισμού επιτρέπει πλέον να, έχοντας καταλάβει πώς γίνεται, να σχεδιάσουμε για παράδειγμα φάρμακα τα οποία να μπορούν να ρυθμίζουν αυτή τη διαδικασία. Επίσης κάποιοι παράγοντες που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην πρωτεϊνοσύνθεση έχει βρεθεί σε διάφορες μορφές καρκίνου ότι είναι πολύ αυξημένοι. Άρα αν εμείς μπορέσουμε να κατορθώσουμε να μειώσουμε την αυθονία αυτών των παραγόντων ακριβώς, θεωρητικά, μελλοντικά θα μπορέσουμε να στοχεύσουμε. Για τη νέα σημαντική ανακάλυψη, η οποία είναι καθοριστική σημασία για την έρευνα και την κατανόηση της γύρανσης στον άνθρωπο, αναφέρθηκε ο Νεκτάριος Ταβερναράκης, ο οποίος παράλληλα εξήγησε πώς τα ευρήματα της μελέτης μπορούν να αξιοποιηθούν στην αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών, όπως διάφορες μορφές καρκίνου και νευροεκφυλιστικές παθήσεις, με στοχευμένες και εξατομικευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Οπότε η μελέτη αυτή καταρχήν ανοίγει δρόμο, βέβαια, και δίνει ελπίδες για την ανάπτυξη κάποιων, ας το πούμε, παρεμβάσεων που θα μπορούσαν να έχουν σχέση με παθολογικές καταστάσεις που σχετίζονται με τη γύρανση, όπως νευροεκφυλιστικές νόσοι, και έτσι να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε μεγάλες ηλικίες.